Ο Βασίλης Λαμπρινός επανεξελέγει δήμαρχος Ηρακλείου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους υπογείτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και αυτούς που δεν επέλεξαν εμάς, προσήλθαν όμως στις κάλπες για να ψηφίσουν. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι απόψε. Στον δεύτερο γύρο, ο Βασίλης Λαμπρινός έλαβε 52,4% έναντι 47,6% του Γιάννη Κουράκη, με την αποχή να αγγίζει το 52%. «Θα δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης», δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρινός. Υπάρχει ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο, με το οποίο θα επιδιώξουμε τις περισσότερες δυνατόν συγκλήσεις, εις τρόπον ώστε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενωμένοι για την πρόοδο αυτού του τόπου. Προσπάθεια ήταν συλλογική. Πάντως ένα πράγμα να ξέρετε. Τα χτυπήματα που έχω δεχτεί κάτω από τη μέση δεν πιστεύω να τα έχει δεχτεί άλλος πολιτικός. Αλλά εδώ η αποχή καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε τον αγώνα για καλύτερη ποιότητα ζωής, κινούμενη στο πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375 Γιάννης Κουράκης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Και θέλω να συγχαρώ τον Βασίλη Λαμπρινό για την νίκη του και να ευχηθώ μια νέα θητεία. Καλή. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους προδώσω ποτέ. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το Ηράκλειο που αγαπάμε, για το Ηράκλειο της καρδιάς μας. Η δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375 αποτελεί την πρώτη δύναμη στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο με 18 έδρες και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπως δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης. Η δημοτική μας κίνηση για άλλη μια φορά είναι με βάση τα αποτελέσματα η πρώτη δημοτική κίνηση, η πρώτη παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν. Στη ζωή μου ένα πράγμα με διακρίνει. Το ήθος, οι πολιτικές πρωτοβουλίες, η πολιτική συνεννόηση, η πολιτική αντιπαράθεση και η προβολή του προγράμματός μας. Δυστυχώς λυπάμαι που δεν κινήθηκαν ορισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή και δημιουργική θητεία ευχήθηκε τηλεφωνικά στον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες Ηλίας Λιγερός. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη τους αντιποψηφίους μου που συνέπεσαν να μην περάσουν στο δεύτερο γύρο για την πολύ θετική του συμβολή στη διατήρηση του πολιτικού πολιτισμού που επικράτησε σε αυτή την αναμέτρηση και επίσης τον κύριο Κουράκη γιατί συνέβαλε πάρα πολύ στη διατήρηση αυτού του κλίματος. Από αύριο, όλοι μαζί ενωμένοι, προχωρούμε για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Μπράβο, Δήμαρχε! Όλοι μαζί για την ενότητα και το καλό της πόλης, άρα θα προσπαθήσουμε για μια σύνθεση, μια συνεννόηση και μια συνεργασία για τη δημοτική, την επόμενη δημοτική περίοδο που αρχίζει το Σεπτέμβριο. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση δημοκρατίας η ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του Κλισθένη στη ζωή των Δήμων. Αυτό, πάνω σε αυτό το πεδίο δοκιμάζονται οι αντοχές, οι δυνάμεις, οι προγραμματικές σκέψεις και οι δυνατότητες συνεργασίας, σύγκλησης και υπέρβασης αντιθέσεων. Μια καθαρή νίκη και νομίζω ότι η βραδιά απόψε του αξίζει και τα συγχαρητήρια όλων μας και των συνυποψηφίων και όλων όσων συμμετείχαμε στην εκλογική διαδικασία. Η επόμενη μέρα των Δήμων όλης της Κρήτης και ειδικότερα όμως του Δήμου Ηρακλείου που υπάρχουν 9 παρατάξεις οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση και 9 δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολη αλλά θα πρέπει να είναι η υπόθεση όλων μας. Καλή δουλειά σε όλους. Η πόλη μας χρειάζεται όλους και έχω κάνει μια πρόταση. Απαιτείται συνεργασία των δύο πρώτων. Καλή δύναμη εύχομαι. Να δούμε το αποτέλεσμα και της προηγούμενης Κυριακής. Όλοι μαζί συνενετικά να συνθέσουμε να πάμε παρακάτω για το Ηράκλειο. Βασίλη Λαμπρινό ψήφισε το 24,34% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του Δήμου, ενώ το 23,66% ψήφισε Γιάννη Κουράκη. Η νέα θητεία ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου.